και φίλοι, πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε για ακόμη μια φορά, ακόμη ένα απόγευμα Παρασκευής. Σήμερα Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου. Σιγά σιγά περάσαμε και στο δεύτερο μισό του Φλεβάρι και σιγά σιγά σε λίγες μέρες ετοιμάζεται να μας αποχαιρετήσει και αυτός ο χειμώνας με την αθλητική δράση πάντα σε πλήρη εξέλιξη και εμείς πάντα εδώ πιστοί στο ραντεβού μας εδώ στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV για αυτή την ώρα που θα σχολιάσουμε και θα αναλύσουμε τα κυριότερα γεγονότα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλια και όχι μόνο. Σε μια εκπομπή νομίζω αφιερωμένη στο μεγαλύτερο μέρος στα πρώτα νοκάουτ μάτς του Champions League και γενικότερα στα πρώτα παιχνίδια στην επιστροφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεν είχαμε μόνο το Champions League, είχαμε φυσικά και Europa και Conference League με τις αποστολές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στην έδρα της Αταλάντα και της Μίτλαντ αντίστοιχα. Θα ξεκινήσουμε από τις ελληνικές ομάδες και θα πάμε να μιλήσουμε και για το τι είδαμε αργότερα στο Champions League. Μέρες αφιερωμένες βέβαια και στο μπάσκετ έντονα, καθώς είναι σε εξέλιξη το Final Four του κυπέλου μπάσκετ για πρώτη φορά μετά το 2004, αν δεν κάνω λάθος, σε μορφή Final Four. Με την καινούργια βέβαια διοίκηση της ΕΟΚ που άλλαξε αυτό το θεσμό σε αυτή τη φάση. Προμηθέας Παναθηναϊκός πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να παίρνει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό στάδιο Αωράκια στο Ηράκλειο, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η τελική φάση της διοργάνωσης. Το Ηράκλειο που σκοπεύει αυτό το τρίμηνο να μετατραπεί σε πρωτεύουσα του μπάσκετ όσον αφορά την Ελλάδα. Έχουμε και την παρουσίαση του προπονητή της Εθνικής Ομάδας, του νέου προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, του Γκουστάβο Πογιέτ. Είναι κάποια πράγματα στα οποία θα σταθούμε εδώ αυτή την ώρα στην εκπομπή μας πρωτοσκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη στα μικρόφωνα. Ξεκινήσουμε από τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων εχθές, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ για την φάση μπαράζ των Europa League στον Ολυμπιακό και του Conference League στον ΠΑΟΚ, ομάδες που μάχονται για ένα εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος δυστυχώς ιτήθηκε με 2-1 στον Πέργαμο από την Αταλάντα. Ολυμπιακός που από την αρχή που έγινε γνωστή η κλήρωση ξέραμε ότι θα έχει μια δύσκολη απαιτητική αποστολή κόντρα στην Αταλάντα, η οποία ίσως από τις ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη είναι αυτή με την πιο εντυπωσιακή εξέλιξη. Μια ομάδα που για τρεις συνεχόμενες χρονιές βγαίνει στο Champions League, τερματίζει τρίτη στην Ιταλία, έχει αναδείξει παίχτες, έχει ένα εξαιρετικό προπονητή, τον Τζιανπέρο Γκασπερίνι. Πριν από μερικά χρόνια ήταν μια μικρομεσαία απλά ομάδα της Serie A και έχει γιγαντωθεί τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια. Όλοι είχαν επισημάνει τα προβλήματά της, αρκετά προβλήματα στην άμυνα φέτος για την ομάδα του Μπέργαμο, η οποία έχει τρεις αργούς στόπερ, παίζει με τρεις στην άμυνα όπως έπαιξε και ο Ολυμπιακός εχθές. Όλοι είχαν επισημάνει τα προβλήματα στην επίθεση δεδομένου ότι έλειπε και ο Ζαπάτα και θα λείπει μάλλον μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά και ο Ίλισιτς. Βέβαια, η Αταλάντα έχει την ποιότητα, έχει ένα πολύ καλό υλικό για να ανταπεξέλθει και σε αυτές τις δυσκολίες. Πράγματι, όπως το περίμενε περισσότεροι, ο Μαρτίνς κατέβασε τον Ολυμπιακό με τρεις αμυντικούς πίσω, με ένα 3-4-3 ουσιαστικά, που νομίζω ότι σε φάση άμυνας το βλέπαμε όλοι στον αγωνιστικό χώρο, ότι γινόταν ένα
5-4-1, ουσιαστικά με 5 πίσω, τους fullback δηλαδή, τον Λαλά και τον Ρέαμπτσουκ, να οπισθοχωρούν και αυτοί, να δημιουργεί μία ακόμη γραμμή άμυνας πιο μπροστά ο Εμβιλά, ο Αγκιμπού Καμαρά, ο Μασούρας και ο Νιεκούρ, και να είναι μόνο στο τικίνιο εκεί κοντά στη μεσαία γραμμή, ενώ όταν η Αταλάντα είχε την κατοχή. Εξέπληξε πολλούς το ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός κατέβηκε με έναν αμυντικό γενή χαφ μόνο, τον Εμβιλά, έμειναν στον πάγκο και ο Μαντί Καμαρά και ο Μπουχαλάκης, και χρησιμοποιήθηκε βασικός ο Αγκιμπού Καμαρά στο πλάι του Εμβιλά και πιο μπροστά ο Μασούρας με τον Ονιεκούρου σε υποστηρικτικό ρόλο για τον Τικίνιο. Και πολλοί εξέφρασαν τους ενδιασμούς τους για αυτό το σχήμα που κατεβάζει ο Μαρτίνς. Δεν είχε ξαναπαίξει ο Ολυμπιακός έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είδαμε ίσως τον καλύτερο Ολυμπιακό μέσα στο 2022, στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Αταλάντα. Ένας Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικά στημένος στον αγωνιστικό χώρο, που πίεζε, έκλεβε μπάλες, έβγαινε γρήγορα στην αντεπίθεση. Και το παιχνίδι του πήγαινε πάρα πολύ καλά στα πρώτα 45 λεπτά. Είχε βέβαια και τον γκολ με τον Τικίνιο, πάρα πολύ ωραίο γκολ με σουτ εκτός περιοχής, την ώρα που έπεφτε μάλιστα ο Βραζιλιάνος επιθετικός. Αλλά από το πρώτο ημίχρονο, και ενώ η Αταλάντα στα πρώτα λεπτά φάνηκε ότι ο Γκασπερίνη φάνηκε ότι ευνηδιάστηκε με τον τρόπο με τον οποίο κατέβασε ο Μαρτίνς τον Ολυμπιακό στον αγωνιστικό χώρο, φάνηκε όμως από το πρώτο ημίχρονο ότι ο Ολυμπιακός είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν η Αταλάντα έμπαινε στην περιοχή του και κυρίως όταν κέρδιζε στη μένα, corner foul γύρω από την περιοχή, κυρίως τα corner που ήταν πάρα πολλά για τέτοιο παιχνίδι να παραχωρήσεις. Οι παίκτες της Αταλάντα έπαιρναν όλες τις κεφαλιές και έριζαν όλες τις μονομαχίες μέσα στην περιοχή. Αυτό ο Ολυμπιακός δεν το πλήρωσε το πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν γίνεται να παίζεις με τον ίδιο τρόπο για πάρα πολλά λεπτά μέχρι το τέλος ενός παιχνιδιού, να μην διορθώνεις κάποιες αδυναμίες σου και να τη γλιτώνεις σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, εκτός και αν είσαι πάρα πολύ τυχερός. Δεν του τα συγχώρησε αυτά τα λάθη Αταλάντα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή. Συνέχισε να κερδίζει κόρνερ. Και από ένα corner το οποίο για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού δεν υπήρχε, ξέφρασαν πολύ έντονα τα παραπονά τους στη διαιτησία, ισοφάρισαν με κεφαλιά του Jim City και ελάχιστες στιγμές αργότερα ήρθε νέο γκολ για την Αταλάντα, πάλι με μια τρικυμία μέσα στην περιοχή, αποστημένη φάση. Και ένα νέο γκολ από τον Jim City. Τώρα ο Ολυμπιακός πραγματικά εδώ ήταν και πολύ άτυχος. Δηλαδή το να δεχθείς 2 γκολ από το center back της Αταλάντα, το Jim City, σε ένα παιχνίδι. Εντάξει, δεν είχε να κάνει βέβαια μόνο με την ατυχία. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός είχε πολλές αδυναμίες. Ειδικά το δεύτερο γκολ πάντως με την τρικυμία αυτή που υπήρξε στην άμυνα του Ολυμπιακού. Είναι και λίγο τυπικό γκολ που τρώει ο Ολυμπιακός συνήθως σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι πήγαινε γυρεύοντας ο Ολυμπιακός, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Με όλα αυτά ήταν σαν να προσκαλούσε την Αταλάντα να του βάλει γκολ, να μπει πιο μέσα στην περιοχή του και να γίνει ακόμα πιο απειλητική. Ο Γκασπερίνη που έριξε και τον Ζρέμι Μπογκά στο δεύτερο ημίχρονο, τον Φρόιλερ, είχε πολλά όπλα στη φαρέτρα, όπως είχε και ο Ολυμπιακός. Οι αλλαγές του Μαρτίνς ήταν σωστές, νομίζω. Δηλαδή και ο Λαραμπή μπήκε κάποια στιγμή που υπό προϋποθέσεις ήταν πολύ χρήσιμος για αυτό το παιχνίδι, δεδομένου ότι μπορεί να γυρίσει πίσω, να κρατήσει αρκετή μπάλα. Ο Τικίνιο έδειξε ότι είχε κουραστεί αρκετά από το πρώτο ημίχρονο. Τη δουλειά του βέβαια την έκανε με τον γκολ. Και τον Βαλμπουενά έβαλε αργότερα. Ο Μαρτίνς έβαλε και τον Μαντί Καμαρά για να κρατήσει περισσότερο μπάλα λίγο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κρατήσει καθόλου μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά ήταν και αυτό ένα από τα στοιχεία που έφεραν αυτή την ήττα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός από το πρώτο ημίχρονο, μετά τον γκολ Τικίνιο δηλαδή, έδωσε πάρα πολλά μέτρα στην Αταλάντα, ο οποίος το χώρισε αρκετά. Αυτό ήταν εμφανές δηλαδή στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά αυτό ήταν ακόμη περισσότερο εμφανές στο δεύτερο ημίχρονο, με το που μπήκαν ξανά οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός, έχοντας και την ησυχία εντός αγωγικών, την ασφάλεια του 0-1, που ισοχώρησε πάρα πολύ και κυνήγησε μια ευκαιρία στις αντεπιθέσεις, η οποία και ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν βρέθηκε και ιδιαίτερα. Δηλαδή, μόνο εκείνη την πάσα που πέρασε ο Μαντί Καμαρά στον Αγκιμπού Καμαρά, που βρέθηκε μόνο στο απέναντι στον Μούσο μέσα στην περιοχή και προτίμησε ο Άσο από τη Γουινέα να κάνει κοντρόλ από τον να εκτελέσει με τη μία. Όσο και να έχει προσφέρει ο Αγκιμπού Καμαρά τη φετινή χρονιά στο Ολυμπιακό, δεν πάει να του λείπει η εμπειρία, ειδικά από ευρωπαϊκά παιχνίδια, και φάνηκε στη συγκεκριμένη φάση. Αλλά αυτό το ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κρατήσει καθόλου μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο,
δεχόμενος και την ασφυκτική πίεση της Αταλάντα που δεδομένα θα πίεζε για να γυρίσει το μάτς, στην έδρα της έπαιζε άλλωστε, του κόστησε πάρα πολύ και στο τέλος δεν κατάφερε να πάρει τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Πάντως δεν έχει τελειώσει τίποτα. Η ρεβάνς, θυμίζω, είναι σε 6 μέρες, την επόμενη Πέμπτη, 8 παρατέταρτο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με τον κόσμο στο πλευρό του, Ολυμπιακός σίγουρα μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Θυμίζω ότι από αύριο σταματάει να ισχύει το μέτρο του 10% της προσέλευσης του κόσμου στα γήπεδα και πάμε στο 50% της χωρητικότητας του γήπεδου να γεμίζει, να καλύπτεται. Επομένως και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ που θα πούμε αργότερα, αυτό είναι πολύ καλό νέο εν όψη των επαναληπτικών που έχουν στις έδρες τους. Σίγουρα παλεύεται το ζευγάρι αυτό για τον Ολυμπιακό, όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει εκτός έδρας γκολ. Επομένως, εάν για παράδειγμα ο Ολυμπιακός νικήσει με 1-0 στο Καραϊσκάκι, το μάτς θα πάει παράταση. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουν ήδη ζήσει στο πετσί τους οι ελληνικές ομάδες φέτος, την κατάργηση του κανονισμού του εκτός έδρας γκολ. Και έχουν ήδη πέσει Ολυμπιακός και ΑΕΚ θύματα εντός εισαγωγικών της αλλαγής των κανονισμών. Θυμίζω ότι στα καλοκαιρινά προκριματικά του Champions League, ο Ολυμπιακός την πάτησε έτσι από τη Λουντογκόρετς που έφερε 1-1 στο Καραϊσκάκι και έφερε 2-2 στη Βουλγαρία. Με τους παλιούς κανονισμούς θα είχε περάσει. Αλλά με τους καινούς κανονισμούς το μάτς τελικά πήγε στα πέναλτι και εκεί αποκλείστηκε αυγουστιάτικα από την προκριματική φάση του Champions League. Και η ΑΕΚ την πάτησε έτσι με την Βελέζ. Με την ομάδα από την Βοσνία. Που έχασε 2-1 στο πρώτο μάτς, 1-0 νίκησε στο δεύτερο και αποκλείστηκε και αυτή στα πέναλτι. Στα προγραμματικά του conference, σε μια μεγάλη αποτυχία για την ΑΕΚ. Μπορεί να μην υπάρχει λοιπόν ο κανονισμός στο εκτός έδρας γκολ, αλλά η διαφορά είναι μόλις ένα τέρμα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν με τον Ολυμπιακό γηπεδούχο. Η Αταλάντα έδειξε ότι είναι μια ομάδα ποιοτική, δεν το συζητάει κανείς αυτό, αλλά δεν είναι φόβητρο σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί ο Ολυμπιακός, αν είναι σοβαρός, πιστός στο πλάνο και λίγο τυχερός βέβαια, γιατί και η τύχη παίζει πολύ ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να παλέψει στα ίσια την πρόκριση στους 16 του Europa League. Για να κλείσουμε για τον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε στη διαιτησία ο Μαρτίνς, κυρίως το ότι δεν υπήρχε corner στο πρώτο γκολ της ισοφάρισης της Αταλάντα και είπε συγκεκριμένα στις κάμερες ότι ο Ολυμπιακός αξίζει περισσότερο σεβασμό στην Ευρώπη. Είναι μια ιστορία που κρατάει πάρα πολύ καιρό. Οι διαιτησίες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ κακές τα τελευταία χρόνια και είχαμε πει και άλλη φορά ότι κάποιος θα πρέπει να βγει κάποια στιγμή να το εξωτερικεύσει αυτό, να μιλήσει. Κάπως πήγε να το πει ο Μαρτίνης χθες με δηλώσεις του. Δεν είναι και εύκολο βέβαια να τα βάλεις με ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, αλλά δεν μιλάμε πια για μεμονωμένα περιστατικά. Είναι κάτι που γίνεται κατά εξακολούθηση και αυτό φυσικά είναι εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν το συζητάμε. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να βρεθεί κάποια εξήγηση γι' αυτό και κατά συνέπεια κάποια λύση. Τέλος πάντων, κλείνει αυτή η παρένθεση. Να περάσουμε για λίγο στον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ προσωπικά δεν το είδα ολόκληρο. Είδα κυρίως κάποια λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Κακό αποτέλεσμα, σίγουρα, για τους Θεσσαλονικείς. Ήταν 1-0 από την Midland στην Δανία. Η κλήρωση του ΠΑΟΚ δεν συγκρίνονταν ασφαλώς με του Ολυμπιακού. Πολύ πιο εύκολο στα χαρτιά το έργο της ομάδας του Λουτσέσκου. Η Midland προέρχονταν και από μια αγωνιστική απραξία 2 μηνών, όπως πάντα οι ομάδες της Σκανδιναβίας στη συγκεκριμένη εποχή. Αυτό θεωρητικά έδινε ένα προβάδισμα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία πήγε στη Δανία έχοντας ένα καλό momentum, έχοντας χτίσει ένα καλό momentum στην Ελλάδα. 14 συνεχόμενα παιχνίδια ήττη η ομάδα του Λουτσέσκου. Το ήττη αυτό έσπασε χθες, έχοντας πάρει θριαμβευτικά για την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλου, έχοντας κάνει ένα πολύ καλό σερί στο πρωτάθλημα που της επιτρέπει να είναι σε σχετικά κοντινή απόσταση από τον Ολυμπιακό, στους 9 βαθμούς, αλλά υπάρχουν ακόμη αρκετά παιχνίδια για τη λήξη του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό ο ΠΑΟΚ δεν το εκμεταλλεύτηκε. Μία δράνεια στα αριστερά της άμυνάς του και ένα κενό που βρήκαν οι Δανείοι λόγω του ότι έγινε πολύ κουβέντα για το ότι χρησιμοποίησε τον Σίτκλεϊ αριστερό μπάκο Λουτσέσκου και όχι το Βιεϊρίνια. Ο Σίτκλεϊ δεν είχε το μυαλό του και πολύ στην άμυνα και γι' αυτό
δημιουργήθηκε αυτό το κενό εκεί στα αριστερά για τον ΠΑΟΚ και χτύπησε η Μίντιλαντ από εκεί βάζοντας τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Έγινε κουβέντα γιατί δεν μπήκε ο Μπίσεσβαρ από την αρχή, θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε και τον πρώτο σκόρερ του και τον MVP του νομίζω τη φετινή χρονιά μέχρι στιγμής, τον Κούρτιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Και με αυτά και με αυτά η Μίντιλαντ κατάφερε, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της στο πρώτο ημίχρονο και έκανε το 1-0. Αυτό το σκορ έμεινε μέχρι το τέλος και πάλι καλά για τον ΠΑΟΚ, γιατί θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο το σκορ. Θυμίζω ότι στο 88 προς το φινάλε είχε και δοκάρι η ομάδα από την Δανία. Ο ΠΑΟΚ πάντως, αν και δεν ήταν η καλύτερη δυνατή παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο αυτή, έδειξε μια κάποια διάθεση να παλέψει το μάτς με τη Μίντιλαντ, και το λέω αυτό γιατί έχουμε γίνει μάρτυρες τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές περιπέτειες του ΠΑΟΚ. Το ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης πολλές φορές, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, βάζει σε δεύτερη μοίρα τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας κατά κύριο λόγο πρώτο στόχο το πρωτάθλημα και τις εγχώριες διοργανώσεις. Θυμίζω ότι σεζόν 18-19, τη σεζόν του IT του πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ, ήρθαν αποκλεισμοί από τη Βίντι, από την Μπάτε Μπορίσοφ, ήτες. Γενικά ο ΠΑΟΚ με το υλικό που έχει τα τελευταία χρόνια θα μπορούσε να κάνει καλύτερες ευρωπαϊκές πορείες. Απλά υπάρχει αίσθηση ότι δεν δίνεται η απαραίτητη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε λέγονται Europa League είτε πλέον Conference League. Υπήρχε όμως μια διάθεση για τον ΠΑΟΚ να κυνηγήσει αυτό το παιχνίδι, αυτό το ζευγάρωμα, να προχωρήσει όσο μπορεί στο Conference League. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει τεράστια ανάγκη από βαθμούς. Η Ελλάδα έπεσε και πάλι στη 18η θέση τώρα μετά τις δύο χθεσινές ήττες. Και σαν ποδόσφαιρο δεν έχουμε την πολυτέλεια και οι ομάδες μας δεν έχουν την πολυτέλεια να λένε, ας πούμε, ότι παίζουμε στο Conference League, εντάξει, ok. Δηλαδή πρέπει να κυνηγήσουμε διάκριση και στο Europa League και στο Conference League. Και το Conference League, επειδή είναι μια διοργάνωση που θεωρείται βέβαια κατώτερη από το Champions League και Europa League, και θεωρητικά πάντα υπάρχουν ομάδες χαμηλότερου επίπεδου, αλλά αυτό εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί βλέπουμε ότι στο φετινό Conference League, τώρα που ήρθαν και οι ομάδες από το Europa, είναι αρκετά καλή. Αρκετά καλό το επίπεδο, αρκετά καλή ποιότητα. Υπάρχουν ομάδες όπως η Eindhoven, όπως η Marseille, όπως η Fenerbahce, η Leicester, πολύ καλές ομάδες. Αλλά είναι μια μεγάλη ευκαιρία, όπως και να το κάνουμε, για τις ελληνικές ομάδες και για τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα, που φέτος αυτός συμμετέχει σε αυτή τη διοργάνωση, να προχωρήσουν όσο μπορούν. Εγώ πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στη ρεβάνση Τούμπας, της μισογεμάτης Τούμπας, με βάση τους νέους κανονισμούς, πλέον με τα νέα μέτρα, και μακάρι και οι δύο ομάδες να βρουν τρόπο την επόμενη εβδομάδα, 24 Φεβρουαρίου η επαναληπτική, να περάσουν στους 16 αυτών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Σε Europa και Conference League, πριν πάμε στο Champions League. Δεδομένα νομίζω το αποτέλεσμα της βραδιάς χθες ήταν η τεσσάρα της Rangers στην έδρα της Dortmund.
Ένα παιχνίδι που ήταν στο 1-4 και απλά στο τέλος μείωσε σε 2-4 η Μπορούσια, κρατώντας ζωντανές σε όποιες ελπίδες της για την revanche τώρα που δεν υπάρχουν και τα εκτός έδρας γκολ. Ήταν ένα αποτέλεσμα που και μια εμφάνιση που σόκαρε λίγο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γιατί οι Rangers δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση φέτος, ειδικά και μετά τη φυγή του Steven Gerrard. Οι Rangers που επέστρεψαν πέρσι μετά από 10 χρόνια στην κορυφή της Σκωτίας, αίτητη μάλιστα. Αλλά αυτό που είδαμε στη Βεσφαλία ήταν μια ακόμη βεβαίωση της εξαιρετικά άσχημης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η άμυνα της Dortmund και γενικότερα η λειτουργία η αμυντική της Borussia. Πραγματικά οι Rangers έκαναν ό,τι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο και αυτό μαρτυράει και το τελικό σκορ. Απόντος του Haaland, ο οποίος για ακόμη μια φορά είναι τραυματίας και είδε το παιχνίδι από τις εξέδρες. Δεν μπόρεσε η Borussia να φανεί ανταγωνιστική κόντρα στους πρωταθλητές Σκωτίας. Ένα γκολ του Ταβερνιέ με πέναλτι, ένα ο Μορέλος, ένα ο Λάνστραμ και ένα αυτογκολ του Ζαγκαντού. Τα 4 γκολ των Rangers, Μπέλιχαμ και Γκερέιρο τα γκολ για την Dortmund, που τώρα θα πρέπει να κάνει μια υπέρβαση στη Σκωτία, στη Revanche, για να μπορέσει να συνεχίσει στους 16 του Europa League. Από εκεί και πέρα, όλα τα φώτα έπεσαν στον Μπαρτσελόνα-Νάπολη, ένα ζευγάρι με Λάμψη Champions League στο Europa. Αρνητικός πρωταγωνιστής, παρότι σκόραρε από την Ασπριβούλα ο Φεράν Τόρες για την Μπαρτσελόνα, γιατί έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές τελικές προσπάθειες, τις οποίες πατάλησε, άστοχες επιθετικές προσπάθειες, και έχει γίνει ήδη πάρα πολύ ντόρο στην Ισπανία για την αστοχία του Φεράν Τόρες. Εγώ προσωπικά θα πω ότι είναι λίγο υπερβολή όλα αυτά. Ο Φεράν Τόρες είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Όλοι οι παίχτες δικαιούνται να έχουν μια άσχημη μέρα στο χορτάρι. Νομίζω θα βοηθήσει πολύ την Μπαρτσελόνα και γενικότερα αυτοί οι τρεις που απέκτησε μπροστά, που με αυτή την τριάδα την καινούρια αγωνίστηκε χθες μπροστά η Μπαρτσελόνα, τον Αντάμα Τραωρέ, τον Ομπαμεγιάνγκ και τον Φεράν Τόρες. Η Νάπολη προηγήθηκε με τον γκολ του Ζιελίνσκι, με δεύτερη προσπάθεια σκόραρε, αφού αρχικά απέκτησε ο Τερ Στέγγεν στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η Μπαρτσελόνα σοφάρισε με γκολ του Φεράν Τόρες με πέναλτι. Θα μπορούσε να νικήσει δεδομένα, άσκησε μεγάλη πίεση στην Νάπολη, ειδικά προς το φινάλε του παιχνιδιού. Είχε μια εξαιρετική φάση, ένα άκρο σταματικό ανάποδο ψαλίδι ο Λουκ Ντε Γιόνγκ, που πήγε να γίνει ξανά ήρωας τελευταία στιγμή για την Μπαρτσελόνα. Είχε σκοράρει με κεφαλιά και στο φινάλε του αγώνα του Ντέρμπι της Μπαρκελόνης με την Εσπανιόλ. Δεν τα κατάφερε όμως, ήταν άστοχος. Θα ήταν πραγματικά κρίμα που δεν το κατάφερε. Θα ήταν ένα θεαματικότατο τέρμα. Σίγουρα γκολ της διοργάνωσης. Και ορθά ανοιχτοί όλοι οι λογαριασμοί σε αυτό το ζευγάρι για τη ρεβάν στον Diego Armando Maradona. Λοιπόν, και όσον αφορά τα άλλα παιχνίδια, νομίζω το καλύτερο, το πιο χορταστικό ήταν το Zenit Betis, το 2-3. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όλα τα γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Betis που προηγήθηκε 0-2, εξαιρετική ομάδα η Real Betis και πάρα πολύ υποτιμημένο προπονητή ο Μανουέλ Πελεγκρίνη, ο χιλιανό τεχνικό τη. Κάνει και φοβερή χρονιά στην Ισπανία η Betis, είναι τρίτη, πάει για Champions League. Ισοφάρισε η Zenit σε 2-2 και στο φινάλε του ημιχρόνου σκόραρε το τρίτο γκολ η Betis και αυτό ήταν και το τελικό σκορ. Σέριφ Μπράγκα 2-0 συνεχίζει τις υψηλές της η ομάδα από τη Μολδαβία και έκανε μάλιστα και μια θεαματική απόκριση ο Αθανασιάδης, που βγήκε, αν πρόλαβα να διαβάσω σωστά, πιο θεαματική, πιο καλή απόκριση της αγωνιστικής. Αθανασιάδης, θα θυμάστε ότι κατέβασε ρολά στο παιχνίδι της Σέριφ στον Μπερναμπέου στην τεράστια νίκη των Μολδαβών επί της Ρεάλ Μαδρίτης νωρίτερα το φθινόπωρο. Λειψία Real Sociedad 2-2. Χορταστικό παιχνίδι γι' αυτό, όπως άλλωστε το περιμέναμε. Ανοιχτή και εδώ οι λογαριασμοί. Σεβίλη Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1. Η Σεβίλη, εντάξει, είναι η διοργάνωσή τη στο Europa, δεν το συζητάμε. Και αυτό από το πρώτο ημίχρονο διαμορφωμένο το σκορ. Και έβαλε και το πρώτο του γκολ ο Μαρσιάλ με τη Σεβίλη. Χειμερινό απόκτημα δανεικό από τη United. Ψάχνει να αναστήσει την καριέρα του. Του Σεβιγιάνου που κυνηγάνε το 7ο Europa League τη ιστορία του. Και ποιο μα λέει ότι δεν θα τα καταφέρουν. Και Πόρτο Λάτσιο 2-1, ισχυρό προβάδισμα για την Πόρτο με δύο γκολ του Μαρτίνες. Η Λάτσιο είχε ανοίξει το σκορ του Τζακάνι, ανέτρεψε η Πόρτο το αποτέλεσμα. Και αυτά ήταν τα παιχνίδια για το Europa League. Και πάμε και τώρα για το Conference, για να κλείσουμε και να μιλήσουμε στη συνέχεια για τα πρώτα μάτια του Champions League. Όπου εκεί νομίζω το αποτέλεσμα της βραδιάς στο Conference χθες ήταν η τριάρα της Bodo Glimt στην έδρα της Celtic, του ομογενή τεχνικού από την Αυστραλία, του Άγγελου Ποστέκογλου και του Γιακουμάκη, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή. Η Μπόντο, η οποία έχει βαλθεί να τρελάνει την Ευρώπη πραγματικά. Θυμίζω και την εξάρα επί της Ρώμα στη φάση των ομίλων του Conference, το αποτέλεσμα της διοργάνωσης μέχρι στιγμής. Μια ομάδα η οποία πρέπει να σας πω ότι έχασε 4 από τους πρωταγωνιστές της τα μισά της χρονιάς και όμως βλέπετε πώς καταφέρει να διατηρηθεί
σε υψηλό επίπεδο και να συνεχίζει να παίρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είναι πραγματικά ένα μικρό θαύμα αυτό που γίνεται στην Bodo Glimt και είναι άξιο παρατήρησης και ακόμη πιο εμπεριστατωμένης έρευνας ποδοσφαιρικά το τι γίνεται εκεί στην Νορβηγία. Πάρα πολύ καλή Bodo Glimt. Πάρα πολύ κατώτερο των προσδοκιών η Celtic επίσης. Eindhoven, Maccabi Tel Aviv 1-0. Τα άλλα αποτελέσματα. Φενέρμπαχτσε, Σλάβια Πράγας 2-3. Ο Πέλκα σκόραρε για τη Φενέρμπαχτσε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό αυτό για να δώσει κάτι καλό στους Τούρκους. Η Φενέρ που θυμίζω ήταν στον όμιλο του Ολυμπιακού στο Europa βγήκε τρίτη και συνεχίζει στο Conference League. Rapid Vienna φύτεσε 2-1. Midland Pauk βέβαια 1-0, το είπαμε πριν. Leicester Raiders από τη Δανία 4-1. Leicester δεν είχε πρόβλημα. Marseille Karabakh 3-1. Sparta Πράγας Παρτιζάν Βελιγραδίου 0-1. Και το είπαμε το άλλο Celtic Bodo Glimt 1-3. Αυτά ήταν και τα match του Conference. Θυμίζω ότι και στο Europa και στο Conference υπάρχουν άλλες 8 ομάδες που δεν αγωνίστηκαν χθες. Δεν θα αγωνιστούν ούτε την άλλη εβδομάδα. Περιμένουν αντιπάλους στη φάση του 16. Έχουν περάσει απευθείας στη φάση των 16. Είναι οι ομάδες που αναδείχθηκαν πρώτες στη φάση των ομίλων. Σύμφωνα με αυτό το νέο σύστημα που ισχύει από φέτος σε Europa League και Conference League. Αυτή είναι μια φάση μπαράζ. Μια φάση δηλαδή. Δεν είναι η φάση των 32 που είχαμε συνηθίσει να παίζεται αυτή την εποχή τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια φάση λίγο πριν τους 16, μια φάση όπου ξεκαθαρίζει ποιες θα είναι οι 8 ομάδες που θα αντιμετωπίσουν τις άλλες 8 νικήτριες των ομίλων.
πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τα πρώτα παιχνίδια των νοκάου του Champions League. Είχαμε το πρώτο πιάτο στην επιστροφή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μετά την χειμερή ανάρκη, μετά την χειμερινή διακοπή. Και ξεκινήσαμε με ένα πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι, Paris Saint-Germain Real Madrid, το οποίο το περιμέναμε ίσως λίγο πιο θεαματικό, λίγο μας απογοήτευσε συνολικά σαν εικόνα αυτό το παιχνίδι. 1-0 νίκη της Παρί με τον goal buzzer beater του Kylian Mbappé στο φινάλε. Το εντυπωσιακό goal, αλλά σιγά σιγά θα τα πούμε όλα. Είχε πάρα πολύ τακτική αυτό το παιχνίδι, βέβαια όλα τα παιχνίδια έχουν τακτική, απλά ήταν ένα παιχνίδι αργό, ένα παιχνίδι στο οποίο η Real κατέβηκε με σαφή αμυντικό προσανατολισμό. Ήταν μια κάκιστη ευρωπαϊκή εμφάνιση της Real Madrid και αυτό το παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Κάρλο Αντσελότη σε δηλώσεις του σήμερα. Ουσιαστικά νόμιζες ότι παίζει η Paris Saint-Germain με μια ομάδα από τις αδύναμες του γαλλικού πρωταθλήματος, αν δεν έβλεπες τα ονόματα στον πίνακα του σκορ. Τόσο πολύ κακή ήταν η Real Madrid, η οποία έφτασε να κάνει την πρώτη της ευκαιρία στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και είχε, αν δεν κάνω λάθος, τρεις τελικές σε όλο το παιχνίδι. Βλέπω εδώ τα στατιστικά κοντά μου. Ναι. 21 τελικές για την Paris Saint-Germain, 3 για τη Real, καμία στον στόχο εναντί 8 της Παρί. Νομίζω αυτό τα λέει όλα για την εμφάνιση της Real στον αγωνιστικό χώρο του Parc des Princes και νομίζω ότι είναι η χειρότερη εμφάνιση της Real μετά και από εκείνη πάλι κόντρα στην Παρί το 2019, ένα 3-0 που είχε χάσει. Για καλή στίχη η Real μένει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης με το 1-0 που έχασε. Θα μπορούσε να έχει τηθεί μεγαλύτερο σκορ, έχασε και πέναλτι και ο Μέση, το απέκρουσε ο Κουρτουά. Βέβαια, όχι ότι η Paris Saint-Germain έβγαλε μάτια με την απόδοσή της, όχι ότι υπέταξε τελείως την Real και η Paris είχε τα θέματα της. Ουσιαστικά, ό,τι καλό συνέβη μπροστά από την αιστεία του Κουρτουά το δημιούργησε ο Kylian Mbappé. Αυτός βγήκε στην πλάτη του Καρβαχάλ που πέρασε πραγματικά εφιαλτικό βράδυ. Αντακαταστάθηκε κάποια στιγμή από τον Λούκας Βάσκης, αλλά δεν ήταν και απλό να μαρκάρει στον Kylian Mbappé αυτό το φαινόμενο πραγματικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτός βγήκε στην πλάτη του Καρβαχάλ και έκανε ένα σούτ που απέκρουσε ο Κουρτουά στο πρώτο ημίχρονο. Αυτός είχε μια εξαιρετική κίνηση και ένα σούτ στο δεύτερο ημίχρονο που απέκρουσε εξαιρετικά ο Κουρτουά. Αυτός κέρδισε το πέναλτι του Καρβαχάλ που το εκτέλεσε ο Μέση, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Και αυτός έβαλε εκείνο το εντυπωσιακό γκολ στο φινάλε του παιχνιδιού. Ό,τι καλό, ξαναλέω, έκανε η Παρί, προήλθε από τον Mbappé. Ούτε ο Μέση ήταν πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα, τον ξέσκησαν τον Μέση, ήταν μέσα μας ξενημέρωση της Γαλλίας. Και σε έναν βαθμό υπερβολής, βέβαια, εννοείται. Αλλά είναι γεγονός ότι ο Μέση από τη στιγμή που πήγε στην Παρί πέρσι το καλοκαίρι δεν είναι ο Μέση που είχαμε συνηθίσει. Έξω από τα νερά του μοιάζει. Λογικό είναι, έχει περάσει όλη την ποδοσφαιρική καριέρα στην Μπαρτσελόνα. Δεν τον έχουν βοηθήσει και οι τραυματισμοί, ο κορονοϊός και αυτά, δεν τον έχουν βοηθήσει να βρει ρυθμό, αλλά ο Μέση είναι πάντα ο Μέση. Δηλαδή ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή θα κάνει μια ενέργεια, ακόμη και τώρα στα 34 θα σου κρίνει το παιχνίδι με μια ενέργειά του ανά πάσα στιγμή. Βέβαια είχε την στιγμή του ο Μέση προχθές με το πέναλτι, δεν την εκμεταλλεύτηκε. Αλλά για καλή τύχη της Παρί την εκμεταλλεύτηκε ο Kylian Mbappé, αυτός ο εντυπωσιακός ποδοσφαιριστής. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το φαινόμενο Mbappé, όχι ότι δεν το έχει ξανακάνει, αλλά πραγματικά αυτό το γκολ της τηλεμεταφοράς που έβαλε απέναντι από τον Κουρτουά, περνώντας ουσιαστικά μέσα από τον Λούκας Βάσκες και τον Μιλιτάο. Δεν ξέρω, όσες φορές και να το δούμε σε replay, πραγματικά ξανά αναρωτιόμαστε, σε όσο αργή κίνηση και να το δούμε, πώς ακριβώς το κατάφερε ο Γάλλος αυτό το πράγμα να περάσει έτσι μέσα από δύο αμυντικούς της Real και να πλασάρει σωστά για το 1-0. Γιατί δεν είναι μόνο η κίνηση, είναι ότι πρέπει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, την ώρα που προσπαθεί να κλείσει ο τερματοφύλακας, να μην ανοίξει και την μπάλα, να πλασάρει στη σωστή στιγμή και να βρεις και δίχτυα. Είναι ένα γκολ, είναι μια κίνηση τηλεμεταφοράς. Εμένα μου θύμισε πολύ ένα γκολ που είχε βάλει στο εντυπωσιακό παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο της Ρωσίας στο Γαλλία-Αργεντινή 4-3. Είχε βάλει δύο γκολ εκεί ο Mbappé, ένα με μια πολύ ωραία κούρσα και ένα πλασέ και ένα μέσα στην περιοχή της Γαλλίας, όπου από τη μια στιγμή στην άλλη από δεξιά έφερε την μπάλα αριστερά και εκτέλεσε για το γκολ, το δεύτερο του εκείνη τη μέρα.
Έτσι και τώρα είναι φοβερό ότι η Real, όπως και αν έπαιξε με όλα τα στραβά και τα κακά της, κράταγε το 0, δηλαδή τον πρωταρχικό ρόλο, τον πρωταρχικό στόχο της, με συγχωρείτε, τον είχε πετύχει ουσιαστικά. Δηλαδή ξεκάθαρα κατέβηκε η Real για να κρατήσει το 0. Αυτό ήταν ο προσανατολισμός του Αντσελότη. Και αν και καρδιοχτύπησε, αυτό είχε καταφέρει. Δηλαδή ήταν 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Με το που μπαίνει το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, η Παρή παίζει κάπου την μπάλα εκεί προς τα αριστερά, λίγο προς το κόρνερ, και λες ότι εντάξει, λένε στη Real, okay, την κάναμε τη δουλειά μας, αποκλείεται μέσα σε ένα λεπτό εκεί που είναι η μπάλα η Παρή να δημιουργήσει μια επικίνδυνη κατάσταση. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα τακουνάκι του Neymar, τον Mbappé να έχει μπροστά του Λούκας Βάσκες και Μιλιτάο σε ένα δευτερόλεπτο και στο επόμενο δευτερόλεπτο να περνάει ένα μεσά τους και να βρίσκεται απέναντι από τον Κουρτουά. Σαν να περνάει πραγματικά μέσα από τοίχο. Και να σκοράρει βέβαια για το 1-0 που έκρινε αυτή την αναμέτρηση. Δεν ξέρω, πραγματικά έδειξε ο Mbappé για ακόμη μια φορά γιατί γίνεται τόσο μεγάλος ντόρος γύρω από το όνομά του, γιατί το μέλλον του ανήκει, γιατί είναι αυτή τη στιγμή ό,τι πιο καυτό κυκλοφορεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γιατί όλα δείχνουν πως η επόμενη δεκαετία πραγματικά θα έχει την υπογραφή του και γιατί η Paris Saint-Germain δίνει γη και είδωρ όλο αυτόν τον καιρό για να του ανανεώσει το συμβόλαιο και να τον κρατήσει στο Παρίσι. Απεγνωσμένα η Παρή, λυσασμένα, κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει τον Mbappé στο Παρίσι. Δεν έχει νόημα τώρα να αναλύσουμε όλη την ιστορία. Όλη την εβδομάδα έχουν βγει άπειρα δημοσιεύματα ξανά με την ιστορία του Mbappé και της Real. Ήταν το κεντρικό πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι στην Παρή παίζει ο Ράμος, παίζει ο Ναβάς, δεν έπαιξαν κόντρα στη Real βέβαια. Παίζει ο Χακίμι, πρώην παίχτες στη Real, παίζει ο Ντι Μαρία, παίζει ο Μέση που τόσα πολλά έχει καταφέρει κόντρα στη Real τόσα χρόνια με την Μπαρτσελώνα. Το κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Mbappé, ο οποίος και τα αστιάκια του έκανε με τον Μπενζεμά στη Φυσούνα, πάρα πολύ καλή φίλη και από την Εθνική Γαλλίας. Γιατί πιθανότατα όλοι ήθελαν να δουν τον Mbappé κόντρα στην πιθανότατα επόμενη του ομάδα την επόμενη χρονιά που 90% θα είναι η Real. Μετά και από την καινούργια εμφάνισή του αυτή στο Champions League βγήκαν δημοσιεύματα που λένε ότι η Παρή έχει φτάσει σε σημείο να προσφέρει μέχρι και 1,2 εκατομμύρια ευρώ, προσοχή, 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον Mbappé εβδομαδιαίως, ξαναλέω εβδομαδιαίως, για να τον κρατήσει στο Παρίσι. Εντολή διαβάζουμε από το κράτος του Κατάρ, το οποίο όπως γνωρίζουμε έχει την Paris Saint-Germain υπό την ιδιοκτησία του, να μείνει πάση θυσία ο Mbappé στο ρόστερ. Και διαβάζουμε επίσης ότι έχει παρέμβει μέχρι και ο Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και ο Νικολά Σαρκοζή για να διατηρήσουν τον Mbappé στο ρόστερ Real, για να πείσουν τον Mbappé να παραμείνει στην ομάδα. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στα χρονικά. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που γίνεται με τον Mbappé και τη λυσαλέα προσπάθεια της Παρή να διατηρήσει τον παίχτη στην πόλη του φωτός. Λογικά δεν θέλει να το χάσει η Παρή, εννοείται. Αλλά προς το παρόν ο Mbappé δεν δείχνει καμία πρόθεση να ανανεώσει με την Παρή. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Όλα δείχνουν ότι έχει κλείσει η μεταγραφή, δηλαδή ότι θα πάει ως ελεύθερος στη Real. Η Παρή, επειδή ακούστηκε και το ενδεχόμενο να ανανεώσει ο Mbappé με την Paris Saint-Germain σε ένα συμβόλαιο μικρής διάρκειας, έχει ακουστεί πολύ έντονο αυτό το ενδεχόμενο. Ένα συμβόλαιο που θα έχει ισχύει δηλαδή για παράδειγμα μέχρι το 2024 για να μπορέσει να φύγει και με ένα χρηματικό αντίτιμο το 2023 για παράδειγμα. Να τον κρατήσει η Paris έστω και ένα χρόνο ακόμη. Είναι μεγάλος στόχος για την Paris να μπει ο Mbappé με την Εθνική Γαλλία στο Μουντιάλ του Κατάρ. Όντας παίχτης της Παρή, καταλαβαίνετε το σχετισμό, Κατάρ, Παρή, είναι πολύ σημαντικό για τους Άραβες αυτό. Αλλά δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει και δεν ξέρω και πόσο νόημα έχει. Ουσιαστικά αν ήθελε η Παρή Saint-Germain να βγάλει λεφτά από τον Mbappé, θα μπορούσε να τον δώσει κάλλιστα το προηγούμενο καλοκαίρι που προσέφερε η Real μέχρι και 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τον έδωσε, πίστευε ότι μπορεί να τον νεώσει, δεν της βγαίνει αυτό το πλάνο μέχρι στιγμής. Και όλα δείχνουν ότι θα μετακινηθεί ελεύθερος στη Real Madrid το καλοκαίρι ο Mbappé. Εκτός και αν αλλάξουν τόσο πολύ τα δεδομένα, αν έχουν μια μεγάλη ανατροπή. Είναι τεράστια τα χρήματα που προσφέρει η Παρή για να ανανεώσει ο Mbappé. Δεν ξέρω αν θα το τελειάσει στο τέλος τα χρήματα των Γάλλων.
Και επίσης δεν είναι μόνο τα χρήματα, του προσφέρει και έναν ηγετικό ρόλο στο project αυτό τα επόμενα χρόνια. Τον κάνει τον απόλυτο αφεντικό στα αποδυτήρια, το απόλυτο αφεντικό του πλάνου αυτού. Ο Εμπαπέ θέλει να πάει σε μια ομάδα στην οποία θα είναι ηγέτης, δεν το συζητάμε. Αλλά βλέπετε ότι μέχρι στιγμής κάθε προσπάθεια της Παρή έχει πέσει στο κενό. Δηλαδή του έφεραν το καλοκαίρι το Μέση. Του προσέφεραν τη δυνατότητα να παίξει με τον κορυφαίο. Λέγεται ότι το καλοκαίρι θα αναλάβει ο Ζιντάν αντί του Ποτσετίνο, που έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Εμπαπέ και πάντα τον ήθελε ο Ζιντάν, τον Εμπαπέ στη Ρεάλ. Μέχρι στιγμής τίποτα δεν δείχνει ικανό να πείσει τον Εμπαπέ. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Λοιπόν, κλείνει αυτή η μεγάλη παρένθεση. Πάμε πάλι στα του παιχνιδιού. Δεν ξέρω στη ρεβάνς πόσα μπορούν να αλλάξουν. Σίγουρα η Ρεάλ έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει την κατάσταση, αλλά θα πρέπει να παίξει φυσικά πάρα πολύ καλύτερα. Τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά στον Μπερναμπέου, δεν το συζητάμε. Δεν θα έχει όμως Καζεμίρο και Μεντί. Δύο παίχτες κινδύνευαν να απουσιάσουν από τη ρεβάνς λόγω καρτών. Και αυτοί θα απουσιάσουν τελικά. Αυτοί δέχτηκαν τις κάρτες μαζί με τον Μιλιτάο που δέχτηκε και αυτός, αλλά δεν κινδύνευε για τη ρεβάνς. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα αυτές οι απουσίες για τον Αντσελότη. Δεν έχει καθαρό εξάρι πίσω από τον Καζεμίρο. Δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί. Ίσως παίξει ο Κρός σε ρόλο πιβότε που λένε οι Ισπανοί και να παίξει ο Καμαβιγκά μαζί με τον Μόντριτς εσωτερικά ή με τον. Ο Βαλβέρδε με τον Μόντριτς, ίσως παίξει ο Καμαβιγκά εξάρι. Έχει κάνει διάφορες αλχημίες ο Αντσελότη για να βρει αντικαθιστά του Καζεμίρο μέσα στη χρονιά. Ακόμα δεν το έχει βγει τίποτα. Και αριστερά, αν δεν έχει τώρα το Μεντί, υπάρχει η λύση του Αλάμπα, αλλά εκεί θα πρέπει να τοποθετήσει για παράδειγμα τον Νάτσο σέντερ μπακ. Υπάρχει η λύση του Μαρσέλο, αλλά τα χρόνια έχουν περάσει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι προσιλωμένο στα αμυντικά του καθήκοντα ο Μαρσέλο, έχοντα τις τεράστιες μονάδες Παρί Σεντζερμέν να αντιμετωπίσει από εκεί. Και υπάρχει και η λύση του Νάτσο στα αριστερά. Δεν ξέρω και αυτή κατά πόσο θα είναι εφικτή απέναντι από παίχτες όπως ο Μέση, ο Ντι Μαρία, ο Μπεπέ κτλ. Το γκολ του Μπεπέ ήρθε από ασίστ του Νεϊμάρ, ο οποίος επέστρεψε στη δράση και μοίρασε ασίστ. 18η ασίστ του, αν δεν κάνω λάθος, τον Μπεπέ. Έχουν εξαιρετική συνεργασία οι δυο τους. Μαζί ήρθαν το 17 στην Παρί. Έκανε ένα φοβερό τρίκο Ποτσετίνο για την αντιμετώπιση του Βινίσιους. Δηλαδή, μπορεί στα χαρτιά η Παρή να έπαιζε 4-3-3 με το Χακίμι δεξιμπάκ, το Μέντες αριστερό και Μαρκίνιος και Μπεμπέ στο κέντρο της άμυνας. Αλλά στην πράξη είδαμε στο χορτάρι ότι ο Χακίμι με το Μέντες είχαν όλη την πλευρά, τη δεξιά ο Χακίμι, την αριστερή ο Μέντες. Και ουσιαστικά σε φάση άμυνας οπισθοχωρούσε λίγο ο Ντανίλο Περέιρα. Ο Ντανίλο Περέιρα γινόταν τρίτο στόπερ μαζί με Μαρκίνιος και Μπεμπέ και προσέφερε βοήθειες στο Χακίμι, στο μαρκάρισμα του Βινίσιους. Για την ακρίβεια. Όχι πως έφερε βοήθειες, είχε αναλάβει αυτό το μαρκάρισμα του Βινίσιους για να έχει περισσότερο ελευθερία ο Χακίμι να κάνει τις γνωστές του κούρσες, γιατί ο Χακίμι, όπως ξέρουμε, είναι ένας fullback, δηλαδή και στην Ίντερ που έβγαλε μάτια πέρσι, στο σύστημα του Κόντε, είχε όλη τη δεξιά πλευρά και γι' αυτό έχει γίνει και πολλής λόγος το ότι έχει λίγο μπερδευτεί με το σύστημα του Ποτσετίνο το να είναι καθαρό δεξιμπακ, είναι ένας αμυντικός που δεδομένα του αρέσει να προωθείται. Φουλ επιθετικός. Για μένα τα επόμενα χρόνια θα είναι ο παίκτης που θα κυριαρχήσει σε αυτή τη θέση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ήδη κυριαρχεί. Και ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια για τη Real Madrid να τον δώσει το καλοκαίρι του 20 να τον πουλήσει για 40 εκατομμύρια στην Ίντερ. Αλλά ήταν ένα καλοκαίρι στο οποίο η Real είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη τα χρήματα. Με την πανδημία του κορονοϊού δεν είχε πλήξει πάρα πολύ και αυτή όπως και τις άλλες ομάδες. Λοιπόν, αυτά για το Παρί Ρεάλ. Άξιζε την νίκη Παρί σε κάθε περίπτωση. Πάρα πολύ κακή εμφάνιση για τη Ρεάλ, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα εύθραυστο, μια πολύ κλειστή νίκη, ένα πολύ μικρό προβάδισμα για τους Παριζιάνους και όλα θα παιχτούν στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Αλλά ξαναλέω ότι δεν είναι οι πιθανότητες μαζί με τη Ρεάλ. Βέβαια, κανείς μπορεί να ποντάρει κατά τη Ρεάλ στο Champions League, εννοείται. Αλλά δεν θα έχει Καζεμίρο, δεν θα έχει Μεντί. Θα αναγκαστεί να βγει μπροστά. Η Παρή έχει τεράστια ποιότητα επιθετικά. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τις 9 Μαρτίου. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα για τους Μαδριλένους στη Ρεβάντς. Από εκεί και πέρα, άλλα τρία παιχνίδια. Το Sporting City, έτσι αλλιώς αυτό ζευγάρι, όλοι περίμεναν μια άνετη πρόκριση τη City. Λίγοι σου περίμεναν τόσο άνετη επικράτηση στο πρώτο παιχνίδι, 0-5. Η 0-4 από ημίχρονο, στο Social Valade, μια πραγματική μεγάλη παράσταση της ομάδας του Pep Guardiola. Δύο γκολ ο Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Sterling. Εξαιρετικά γκολ για τους πολίτες που αγριεμένοι επέστρεψαν στο Champions League.
Για πολλούς φέτος είναι μια μεγάλη ευκαιρία να το κατακτήσουν επιτέλους. Δεν τα κατάφεραν πέρσι, έφτασαν μέχρι τον τελικό. Το χάσαν από την Τσέλσι στο αγγλικό εμφύλιο. Αλλά εγώ θα πω ότι ας περιμένουμε να δούμε τη City στα κρίσιμα μάτς, όταν πραγματικά θα δοκιμαστεί. Γιατί η Sporting θεωρούνταν και αποδείχθηκε μικρό εμπόδιο για την ομάδα του Γκουαρδιόλα. Ακόμη είμαστε στη φάση των 16, όμως, μην το ξεχνάμε. Όλοι περίμεναν ότι η Bayern θα περάσει εύκολα από τη Salzburg σε αυτό το ζευγάρι, αλλά η Salzburg έκανε την έκπληξη. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Αυστρία και μάλιστα η Bayern γλίτωσε το κάζο το 90 με γκολ του Coman, του ανθρώπου που έχει βγάλει πολλές φορές τα κάστανα από τη φωτιά. Η Bayern δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση. Το γνωρίζουμε αυτό. Πριν από λίγες μέρες έφαγε 4 γκολ από την Bochum στη Γερμανία και γενικά έχει κάνει κάποιες γκέλες στη Γερμανία. Αλλά είναι στην πρώτη θέση με διαφορά από την Dortmund, γιατί η Dortmund αδυνατεί να φάνει ανταγωνιστική σε αυτό το πρωτάθλημα και οι άλλες ομάδες βέβαια. Bayern, ακόμη και μια μέτρια Bayern μπορεί να κάνει περίπατο στη Γερμανία όπως βλέπουμε. Σε αυτό το παιχνίδι είχε τρομερό ενδιαφέρον η ενδεκάδα που επέλεξε ο Nagelsmann, ο οποίος έβαλε μέσα και Γκνάμπρι και Μίλερ και Ζανέ και Κομάν και Λεβαντόφσκι. Όλα τα επιθετικά του όπλα τα έριξε, αλλά παρόλα αυτά αποτέλεσμα θετικό, μάλλον νίκη για να ακριβολογούμε, δεν πήρε στην Αυστρία. Αλλά αυτό το 1-1, κι ας μην ισχύει μετά εκτός έδρας γκολ, σίγουρα δίνει προβάδισμα στους Βαβαρούς. Ο Αντάμου σκοράρε για τη Salzburg στο 21 και άνοιξε το σκορ και κράταγε σφιχτά η ομάδα από την Αυστρία τη νίκη. Θα ήταν τεράστια νίκη. Δεν τα κατάφερε στο τέλος, λύγησε. Η Salzburg, η οποία ήταν να μην πάρει φόρα βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί. Τόσα χρόνια είχε γίνει πολλής λόγος για την αδυναμία της να περάσει στους ομίλους της Champions League, για τους αποκλεισμούς στους διαδοχικούς, τους αποκλεισμούς της στους διαδοχικούς στα προκριματικά. Αλλά φέτος όχι απλά κατάφερε να περάσει στους ομίλους, πέρασε και στους 16 στην πρώτη παρουσία στους ομίλους. Και το άλλο μεγάλο παιχνίδι αυτής της εβδομάδας Champions League ήταν το Inter Liverpool. 0-2 νίκη μεγάλη για τη Liverpool με 2 γκολ στο τελευταίο τέταρτο. Προσωπικά την αδική την Inter αυτό το σκορ, πιστεύω. Ψάθηκε πολύ καλά η ομάδα του Ιντσάγκη στον αγωνιστικό χώρο. Έβγαλε ενέργεια στο παιχνίδι, δημιούργησε φάσεις, ίσως όχι τις πάρα πολύ μεγάλες φάσεις εκτός από το δοκάρι του Αλχάνογλου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δημιούργησε πολλές προϋποθέσεις για να σκοράρει απέναντι στην εστία του Άλισον. Αλλά ήταν εξαιρετική, νομίζω, η αμυντική συμπεριφορά του Φαντάικ και του Κονατέ, που ανέβασε πάρα πολύ τις μετοχές του, ακόμη περισσότερο δηλαδή. Το ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ καλός αμυντικός. Δίπλα στο Φαντάικ σίγουρα θα βελτιωθεί κι άλλο. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Λίβερπουλ. Δεν κατάφερε όμως η Ίντερ να εκμεταλλευτεί τα διαστήματα που είχε την υπεροχή στο παιχνίδι. Ειδικά στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου πραγματικά είχε πολύ καλή εμφάνιση. Πραγματικά έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Είχε την υπεροχή, δεν τα εκμεταλλεύτηκε αυτό. Τσέλισε πάρα πολύ ο Μπαρέλα στο χώρο του κέντρου. Άλλη πραγματικά Ίντερ με τον Μπαρέλα, αυτόν τον απίστευτο χαφ, τον Ιταλό. Πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική το καλοκαίρι βέβαια. Ο Βιντάλ που μπήκε στη θέση του, εντάξει, είναι δεδομένο ότι έχουν περάσει πλέον ανεπιστρεπτή τα καλά του χρόνια. Πριν από στα μέσα της δεκαετίας του 10 ήταν ένα από τα καλύτερα χαφ στην Ευρώπη, δεν το συζητάμε. Αλλά πλέον δεν είναι ο Βιντάλ που είχαμε συνηθίσει. Και βέβαια όταν παίζεις με ομάδες της ποιότητας της Λίβερπουλ και δεν εκμεταλλεύεσαι την υπεροχή σου και τις καλές σου στιγμές, αυτό κάποια στιγμή δεδομένα θα το πληρώσεις. Και η Λίβερπουλ κατάφερε και είχε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία. Κεφαλιά του Φιρμίνο από κόρνερ στο 75, γκολ 0-1. Σου του Σαλάχ, το οποίο κόντραρε κιόλας, στο 83, 0-2 και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Το 0-2 πάρα πολύ δύσκολα να ντρέπεται στη ρεβάντς. Μια ομάδα το έχει κάνει, η United. Είχε χάσει 0-2 από την Παρί το 18-19, νίκησε 1-3 τότε. Μετά εκτός τέρας γκολ σε βέβαια. Και πέρασε με πέναλτι του Ράσβορ στο 90 φεύγα στην πρώτη τελική φάση. Η Λίβερπουλ πήρε αυτό που ήθελε και φάνηκε βέβαια και το πόσο περισσότερο βάθος αρρώστερη έχει η Λίβερπουλ. Κλοπ είχε κάτι σπάνιο, είχε τη δυνατότητα να
υπολογίζει όλους τους παίχτες του σε αυτό το παιχνίδι. Και λέω κάτι σπάνιο γιατί πολλές φορές η Λίβερπουλ έχει ταλαιπωρηθεί με τραυματισμούς. Και φάνηκε, δηλαδή έφυγε ο Ζώτα, έφυγε ο Μανέ, μπήκαν ο Φιρμίνιο, μπήκε ο Ντίας, μπήκε ο Χέντερσον, μπήκε ο Κεϊτά, μπήκε ο Μίλνερ για να βγουν οι Χάφο, Φαμπίνιο, Τίαγκο, Έλιοτ. Δηλαδή και με τις 5 αλλαγές είναι κάτι που γίνεται, να αλλάξει δηλαδή η εικόνα όλου του παιχνιδιού, ειδικά όταν μια ομάδα έχει μεγάλο βάθος και πολλές λύσεις στο ρόστερ της, και κάτι τέτοιο έγινε στον αγωνιστικό χώρο του Μεάτσα. Και τώρα βέβαια η Λίβερπουλ έτσι κι αλλιώς ήταν το φαβορί σε αυτό το ζευγάρι, και ας ήταν στα χαρτιά και σαν ονόματα των δύο ομάδων ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια του Champions League, της knockout φάσης, και νομίζω ότι μετά και αυτό το 0-2 λίγο πολύ έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Θα περιμένουμε να δούμε βέβαια τη revenge, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά στο Champions League. Η Ίντερ είναι και μια ομάδα η οποία δεν έχει εμπειρία από knockout παιχνίδια του Champions League, δηλαδή είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια έχει βρεθεί στα knockout του Champions League. Την τελευταία φορά ήταν σεζόν 11-12 που βρέθηκε στη φάση των 16. Είχε συμμετοχή στα τελευταία χρόνια, αποκλειόταν από τους ομίλους, είχε ατυχίες στην Ευρώπη, πέρσι αποκλείστηκε τελείως από την Ευρώπη στους ομίλους, κατετάγει τέταρτη, το οποίο βέβαια τσέκανε και καλό, γιατί αφοσιώθηκε τελείως το πρωτάθλημα και το πήρε μετά από 11 χρόνια. Αλλά ξαναλέω ότι αυτή η απειρία φάνηκε, έπεσε στα βαθιά και στα δύσκολα από την αρχή με το ζευγάρι με κόντρα στη Λίβερπουλ. Λοιπόν, αυτά τα λίγα και για τα πρώτα παιχνίδια του Champions League. Ικανοποιημένοι περισσότεροι φίλοι του ποδοσφαίρου βέβαια με την επιστροφή της κορυφαίας της συλλογικής διοργάνωσης. Θα μπορούσε να είναι πιο θεαματική η επιστροφή αυτή. Αλλά εντάξει, θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε Chelsea Lille, Villarreal Juventus την Τρίτη, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United και Benfica Ajax την Τετάρτη, για να ολοκληρωθεί η φάση αυτή των πρώτων παιχνιδιών του UEFA Champions League.
μπάσκετ και το, τη μεγάλη γιορτή του αθλήματος που γίνεται αυτή την περίοδο, αυτό το τρίμερο στο Ηράκλειο. Είπαμε για την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Προμηθέα νωρίτερα, στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, 85-68 η νίκη των Πρασίνων, σε ένα παιχνίδι που ήταν κοντά οι δύο ομάδες μέχρι εκεί τα μέσα νομίζω της τρίτης περίοδου. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός μπορούμε να πούμε ότι ξύπνησε και πάτησε γκάζι και πήρε τελικά νίκη με διαφορά και μαζί την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου. Ο Παναθηναϊκός πολύ νίκησε βέβαια του θεσμού στο κύπελο. Περιμένει αντίπαλο τώρα. 6-4 αυτή τη στιγμή μόλις ξεκίνησε το ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four. Και να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του μεγάλου τελικού που είναι την Κυριακή στις 5. Να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπο. Ο Ολυμπιακός έχει να το κατακτήσει από το 2011. Ο Παναθηναϊκός είναι ο περσινός κυπελούχος. Η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα της παντοκρατορίας Παναθηναϊκού στο κύπελο το έχει κατακτήσει 2 φορές. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει 8 στις 10 κατακτήσεις στην τελευταία δεκαετία στο κύπελο. Να δούμε, περιμένουμε ένα ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Πολύ ωραίο ήταν και το πρόσφατο μεταξύ τους παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Πολύ ανταγωνιστικό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από αυτή την τεράστια νίκη επί της Ανατολού Εφές με εκείνο το τρίποντο buzzer beater, το χρυσό τρίποντο από τον Κώστα Σλούκα. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη επί της Ευρωλαλήτριας Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός θέλει βέβαια να γιατρέψει τις πληγές του από την Ευρώπη με την κατάκτηση των εγχώριων τίτλων, κυπέλλο και πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα έχει ακόμα βέβαια δρόμο. Να δούμε αν θα έχουμε ένα ντέρμπι Ιωνίων, ένα ακόμη ντέρμπι Ιωνίων σε τελικό κυπέλλου. Ή αν η ΑΕΚ θα κάνει την υπέρβαση και θα αποκλείσει τον Ολυμπιακό για να αντιμετωπίσει αυτή τον Παναθηναϊκό την Κυριακή το απόγευμα. Έχουμε ένα μεγάλο ντέρμπι και στο βόλεϊ. Αύριο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στο βόλεϊ ανδρών. Η βόλεϊ λίγκ που ολοκληρώνει την κανονική της διάρκεια και στη συνέχεια έχουμε τη νέα φάση, το μίνι πρωτάθλημα των 6 ομάδων με τις διαφορές να διαιρούνται δια του 2. Εμείς παρακολουθούμε στενά το πρωτάθλημα βόλεϊ, κάνοντας και τις μεταδόσεις των αγώνων του Μίλωνα και όχι μόνο. Ήμασταν εκεί στο παιχνίδι του Μίλωνα με τον Ολυμπιακό στην ήττα με 3-0 μεσοβδόμαδα στο Μελίνα Μερκούρι. Ο Ολυμπιακός που ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή στους 30 βαθμούς, εκμεταλλευόμενος την ήττα του Παναθηναϊκού στη Σύρο από το Φίνικα με 3-0. Ο ΠΑΟΚ έχει 34, είναι πρωτοπόρος και θέλει να πάει με όσο να την μεγαλύτερη διαφορά στην επόμενη φάση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού αύριο στα Βόρεια Προάστια, στο Μαρούσι. Γιατί καμία από τις δύο ομάδες δεν θέλει να χάσει ακόμη μεγαλύτερο έδαφος στη βαθμολογία, που ξαναλέω βέβαια οι διαφορές μειώνονται στους δύο στην επόμενη φάση. Όλα θα κρυθούν στην επόμενη φάση, στο νέο γύρο, αλλά κάτι δεν θέλει να πάει με τόσο να τον μεγαλύτερη διαφορά από τον ΠΑΟΚ, που αυτή τη στιγμή μοιάζει ένα κλικ παραπάνω από τους υπόλοιπους και φαβορεί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά ξαναλέω, όλα θα κρυθούν στα κομβικά σημεία του δεύτερου γύρου. Λοιπόν, και θα κλείσουμε λίγο και με την παρουσίαση του Γκουστάβο Πογιέ, του νέου τεχνικού της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδος. Σήμερα ήταν η επίσημη συνέντευξη τύπου του, η παρουσίασή του. Και θα σταθούμε κυρίως σε δύο πράγματα στα οποία αναφέρθηκε. Όλοι περίμεναν να δουν τι θα πει για τις περιπτώσεις του Μανολά, του Παπασταθόπουλου και του Σιώβα, που έχουν παραγωνιστεί από την Εθνική εδώ και αρκετό καιρό και δεν καλούνταν επί Fanship. Συγκεκριμένα γι' αυτό είπε πως γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση, δεν έχει μιλήσει ακόμη με τους παίκτες, αλλά τόνισε πως είναι ένα νέο ξεκίνημα, δεν έχει να κάνει με τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται. Οι πόρτες, όπως είπε, χαρακτηριστικά είναι ανοιχτές για όλους τους παίκτες που μπορούν να βελτιώσουν την εθνική. Δεν υπάρχει κάποια τιμωρία. Είπε πως είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση με το Σιώβα από ότι με τους δύο center back του Ολυμπιακού, αλλά θα προσπαθήσει να μιλήσει και με τον Σιώβα. Τον ρώτησαν εάν θα τους καλέσει άμεσα. Η Εθνική έχει να δώσει 2 φιλικά στα τέλη του Μαρτίου, όταν υπάρχει διακοπή για τα μπαράζ των προκριματικών του Μουντιάλ για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Θα δώσει 2 εκτός έδρας φιλικά με Ρουμανία και Μαυροβούνιο. Αυτά θα είναι τα 2 παιχνίδια, τα πρώτα του Γκουστάβο Πογιέ, της εθνικής ηγεσία της Γαλανόλευκης. Είπε πως αν κρίνω πως μπορούν να μας βοηθήσουν αυτοί οι 2 παίχτες άμεσα, θα τους καλέσουν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θέλησε να πάρει μια ξεκάθαρη θέση ότι ναι,
επιστρέφουν στην Εθνική, εάν το θέλουν ή όχι, δεν θα τους έχουμε στα πλάνα μας, δεν τους ξανακαλούμε. Το πήγε λίγο διπλωματικά, αλλά Κυριακή Κοντιγιορτή που λένε θα φανεί στις κλήσεις τις επόμενες τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Πογιέτ. Και έγινε και μια αναφορά και στην έδρα που πρέπει να χρησιμοποιεί η Εθνική. Και ο κύριος Δημητρίου μίλησε γι' αυτό, ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ. Υπόθηκε συγκεκριμένα ότι υπάρχουν αρκετές καλές έδρες και η Λεωφόρος και το Καραϊσκάκη και το γήπεδο της ΑΕΚ όταν φτιαχτεί σε μερικούς μήνες στην Νέα Φιλαδέλφια. Θα εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις. Δεν έγινε κάποια ξεκάθαρη αναφορά όμως και στο θέμα της έδρας. Που είναι δύο θέματα που πονάνε την εθνική ομάδα, αυτά η αλήθεια είναι, για τις κλήσεις του Μανολόγια του Παπασταθόπουλου και για το θέμα της έδρας, γιατί τελευταία έχουμε δει την εθνική να αγωνίζεται στο Ολυμπιακό στάδιο μπροστά σε άδειες εξέδρες, σε ένα παγωμένο γήπεδο, έτσι κι αλλιώς να χάνε σε αυτό το στάδιο, δεν είναι σε καμιά περίπτωση έδρα. Πηγαίνει που πηγαίνει λίγος κόσμος να δει την εθνική ομάδα βάσει της κακής της πορείας τα τελευταία χρόνια, αν παίζει και σε ένα τόσο μεγάλο στάδιο είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Ο κ. Δημητρίου χαρακτηριστικά είπε ότι όταν είσαι καλή ομάδα σε οποιοδήποτε γήπεδο μπορείς να κερδίσεις. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είπε ότι θα έδινε προτίμηση στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, μετά στο Καρισιάκη και συνέχεια στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αλλά επαναλαμβάνω συγκεκριμένα, λέει ότι με καλή ομάδα μπορείς να κερδίσεις παντού. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει η Εθνική να χρησιμοποιεί το ΟΑΚΑ για έδρα. Όλα αυτά θα τα δούμε. Αργούν ακόμα τα παιχνίδια της Εθνικής, τα επίσημα ειδικά αργούν ακόμη περισσότερο. Σκοπός του Πογιέτ είναι να φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, να έχει ένα συγκεκριμένο πυρήνα, να σταματήσει τις αλχημίες, να βρει ένα καλό κορμό και να έχει όσο να δουν καλύτερη πορεία στη νέα διοργάνωση του Nations League που αρχίζει το φθινόπωρο του 2022. Και στα προκριματικά βέβαια της επόμενης διοργάνωσης που έρχεται, του Euro, καθώς το Μουντιάλ η Εθνική μας δεν έχει προκριθεί, να δούμε μήπως καταφέρουμε να περάσουμε μετά από 10 χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση και πάλι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και για αυτή την εβδομάδα, απόψε. Ήταν ο Ανδρέας 16 κοντά σας στα μικρόφωνα του NSTV, εκπομπή πρώτο σκόρερ, όπως κάθε Παρασκευή απόγευμα εδώ κοντά σας. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα έχοντας πολλά περισσότερα να συζητήσουμε σίγουρα και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν επιστρέψει, θα έχουμε και τις ρεβάνς και τους επαναληπτικούς Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, θα ξέρουμε αν οι ομάδες μας έχουν συνεχίσει στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που συμμετέχουν. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ένα ωραίο βράδυ Παρασκευής και εμείς εδώ θα είμαστε σε μια εβδομάδα και πάλι για να τα κουβεντιάσουμε όλα από κοντά. Να είστε καλά, γεια σας.